Λοιπόν, σε λίγο πρόκειται να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης των όπλων, αλλά δεν είναι μόνο υπόθεση των όπλων, έχει συνδυαστεί και μια υπόθεση ναρκωτικών. Η υπόθεση αυτή, όπως είναι γνωστό, έχει πάρα πολλούς κατηγορούμενους, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι η υπεράσπιση των κατηγορουμένων εύχεται και ελπίζει και νομίζω ότι βάσιμα ελπίζει και πιστεύει ότι αυτή η υπόθεση, όσο και αν διωγγωμένη ήρθε στο ακροατήριο για να εκδικαστεί, τόσο θα ξεφουσκώσει στο ακροατήριο, διότι τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η κατηγορία είναι τέτοια τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεμελιώσουν δικανική κρίση, πρώτον περί εγκληματικής οργάνωσης και δεύτερον περί εμπλοκής των κατηγορουμένων σε τόσο σοβαρά αδικήματα. Όλο αυτό είναι το κατηγορητήριο με τις πράξεις που αποδίδονται στους 76 κατηγορούμενους. Πόσες σελίδες περίπου είναι αυτό? Είναι ακριβώς 962 σελίδες. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακρωτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.